Γεια σας. Σήμερα θα κάνω ένα ψάρεμα που δεν έχετε συνηθίσει να το κάνω μέσα στα βίντεο, αλλά είναι μία από τις παλιές μου αγάπες. Θα ψαρέψω τσιπούρες με κάστινγκ. Μέρα. Είναι γύρω στις 8 η ώρα το πρωί. Τώρα είναι καλή ώρα, οπότε πάμε να ετοιμαστούμε για να κάνουμε αυτό το ψάρεμα. Λεπτομέρειες σε λίγο. Μαζί μας έχουμε 3 διαφορετικά δολώματα. 3-4, τέλος πάντων. Πορφύρα, μονοδόλια, φαραώ και ακροβάτη. Σιγά σιγά το κάστινγκ είναι απόλαυση, τώρα πλέον το βλέπω εντελώς σαν απόλαυση. Το αυτοκίνητο δίπλα, ηρεμία, σιγά σιγά, τα καλαμάκια σου πολλές, δεν έχει ξάνχη, τίποτα. Μια χαρά είναι. Μάλλον πρέπει να ρίξουμε κάνα καλάμι, Πρέπει. Συνέχεια μετά. Λοιπόν, άντε να ρίξουμε γιατί θα με πνίξει. Θα χρησιμοποιήσω τρίσπαστα. Τρίσπαστα καλάμια που είναι εύκολα στη βολή. Έχουμε και ένα καινούριο καλάμι της Maver που θέλω να δοκιμάσω αυτό. Το δούμε στη βολή του. Όσο αφορά αρματοσιά θα το κρατήσω απλό όπως κάναμε παλιά. Στην τελική για τσιπούρες πάμε. Οπότε σειρώμενο μονάκιστρο με μία οριά παράμαλο. Ίσως και λίγο παραπάνω. Τριαντάρια όρατο για παράμαλο. Και βαρύδι, εντάξει, τώρα έχει λίγο αέρα. Για να καταφέρω να κάνω κάπως καλή βολή, καταρχήν το μέρος δεν βοηθάει για καλή βολή, δεν έχει περιθώριο πίσω. Όσο μπορούμε, θα βάλω ένα 80-90. Να μπορέσω να το ρίξω λίγο μακριά. Τώρα αγκίστρι ανάλογα το τι δόλωμα είναι. Πρέπει να είναι γερό. Θα δολώσω πορφύρα πρώτα. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το αγκίστρι. Εδώ το κατάνε. Τα έχω ψιλοξεχάσει και εγώ. Έχω πολλά χρόνια να κάνω. Εντάξει. Θα μου έρθουνε πάλι. Πρώτα μονοδόλι, στο ένα και πορφύρα στο άλλο. Το μονοδόλι θέλει πολύ προσοχή με τη βελόνα, γιατί συνήθως πάει. Ξέρετε εσείς, θα το κάνετε προσεκτικά. Έτοιμο. Τα νερά δεν είναι ιδιαίτερα βαθιά. 6-7 μέτρα, 5. Κάπου εκεί. Από ό,τι κατάλαβα έχει ήδη πατώσει. Σε αναμονή. Τώρα, τι σημαίνει αναμονή? Εγώ πάντα τις ψάρευα με λιμένα φρένα. Εντελώς λιμένα. Ήθελα να δω το ψάρι να φεύγει
και μετά να το καρφώσω. Οπότε εδώ έχουμε ιδανικό μηχανισμό, έχει bait runner. Θέλει και βαριά μαζί για την πορφύρα. Θέλει λίγο, έχει... Βγάζουμε όλα τα... το κέλυφος. Ναι, ναι, ναι. Έτοιμο. Έτοιμος είναι, πάμε να δολώσουμε. Πορφύρα είναι πάρα πολύ σκληρό δόλωμα. Δεν έχετε να φοβηθείτε κάτι. Μη σας το φάνε... Αν τσιμπήσει κάτι θα είναι τσιπούρα, ουσιαστικά το πλέκεις κατά κάποιο τρόπο πάνω σαν γκίστρι. Το πρόβλημα είναι, επειδή είναι σκληρό, καμία φορά μπορεί το αγκίστρι, ας πούμε, να τώρα να στομώσει, να μην έχει αρπάδι εδώ. Αυτό δεν είναι καλό. Θα κοιτάξετε να το βάλετε με τρόπο ώστε το αρπάδι να βγαίνει εκτός. Δηλαδή, όταν το βάλεις στο στόμα της η τσιπούρα, να βρει αρπάδι. Μάλλον να μπορεί να το καρφώσει. Καλό είναι να μην φαίνεται το αρπάδι. Γιατί οι τσιπούρες είναι έξυπνα ψάρια, δεν είναι σαν τις συναγκρίδες. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή τώρα, τι να λέω. Όταν φυσάει έτσι δεν πρέπει να δίνετε μεγάλο ύψος στη βολή σας, έτσι, γιατί το κόβει ο αέρας. Βασικά εδώ είναι δυσμενείς συνθήκες, δεν μπορείς να κάνεις ούτε ground, έχει πράγματα από εκεί, αυτοκίνητα από εκεί, πίσω υπάρχει όριο. Δεν πειράζει, δεν νομίζω να χρειάζεται και μεγάλη βολή. Επειδή έχω επιλέξει λιμένα τα φρένα εντελώς, παιδιά, και να πάρει δεν θα φανεί, δεν θα το καταλάβουμε, φυσάει κιόλας, δεν θα ακούσουμε τίποτα. Οπότε παίρνω ένα μικρό έτσι σφουγγαράκι, το οποίο το έχω κόψει και το βάζω εδώ. Δεν θέλω να έχω το νου μου συνέχεια, οπότε όταν τσιμπήσει θα γίνει αυτό. Yeah. Θα ανέβει προς τα πάνω. Οπότε θα ξέρουμε ότι τσίμπησε. Το βάζω συνήθως στο ίδιο σημείο και είμαστε εντάξει, οπότε τώρα σίγουρα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να κοιτάμε συνέχεια εκεί. Καλημέρα σε όλους. Η πρώτη, ε! Η πρώτη, πάμε. Πάμε, ξεκίνησε, είναι η ώρα. Πάμε γερά. Μικρούλα, περιμένουμε πιο μεγάλες, αλλά... Πάμε, ξεκινάει σιγά. Πολύ καλές. Πάμε, φύγαμε. Πάρτε να Χριστόφορε. Δεύτερη, ε. Δεύτερη, πάμε, καλά πάμε. Μια κοψιά είναι, φωτοτυπία.
χάλωσε. Μικρούλα. Έλα Χριστόφορε. Θα βάλουμε κάλπινα, εντάξει. Ναι, το θέμα πάμε. Είναι υπάρχει μια αισθητή διαφορά από τα αριστερά καλάμια και τα δεξιά καλάμια. Ερχόμαστε και κάνουμε βολή ουσιαστικά πάνω από το μόλο εδώ πέρα, δείξω λίγο. Χριστόφορε. Επειδή είναι η πρώτη μου μετά από καιρό που πιάνω με κάστη, αυτή αφήγει. Μπράβο. Να τη. Έλα να δούμε. Θα πάει μόνη της όμως γιατί δεν θέλω να βραχώ κιόλας. Έλα. Φύγε. Μπράβο στο φορό, ωραίο. Αυτό είναι. Πάμε. Μια χαρά. Θέλω να κρατήσω μία να είναι λίγο μεγαλύτερη. Ωραία. Πάμε. Πάμε. Φύγα. Τα συμπεράσματα είναι δύο αυτή τη στιγμή. Πρώτον, η πορφύρα κερδίζει όλα τα λαδολώματα, ό,τι έχουμε πάρει. Και δεύτερον, το δεξί μέρος κερδίζει. Κάτι γίνεται. Τέσσερα ψαράκια και τα τέσσερα είναι... Έχει πιαστεί πολύ. Το καλάμι είναι πολύ ωραίο. Λίγο, πολύ ελαφριά. Κοίτα, αυτή θα την κρατήσουμε τώρα. Εντάξει. Πάμε, δολώνουμε γρήγορα, πορφύρα πάλι. Θα έρθω να κάνω άλλη μία βολή από εκεί. Αναγκαζόμαστε, κάνουμε βολή εκεί και πηγαίνουμε τη βάση εκεί πέρα, γιατί είμαι και λίγο τεμπέλης. Εγώ θέλω να είμαι και κοντά στο αυτοκίνητο. Αλλά τέλος πάντων. Νάτι. Πορφύρα δολωμένη. Και βολή από εκεί. Κανονικά έπρεπε να πάρουμε 3-4 καλάμια να τα πάμε εκεί. Αλλά όχι. Δεν μπορώ, βαριέμαι. Θα κάνουμε άλλη μία βολή. Έχω και αυτό το κακό συνήθειο να νομίζω ότι όταν πέφτει το βαρύδι πρέπει να αφήσω ανοιχτά να πέσει. Αλλά εδώ είναι ρηχά, δεν είναι το ίδιο. Οπότε τώρα ρίξαμε εκεί και θα το πάμε στη βάση όπως το έχουμε κάθε φορά. Εκεί, εκεί. Κάπου εδώ. Για εδώ. Αυτό είναι. Ωραίο ψάρι, ε. Ωραίο. Καπώνει. Καπώνει. Ο Χριστός Παναγία. Και
νερό είχα να πω. Έχει αυτά τα χρώματα στα φτερά. Πολύ ωραίο, ε. Σιγά σιγά, πάω πάω. Την είδες? Όχι ρε. Την είδες? Όχι ρε. Είδες που έφυγε? Ε, εδώ μπροστά. Δεν το είδα. Όχι ρε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα βγάζουμε όλα. Εντάξει. Εδώ έφυγε. Πάμε πολύ ξανά, πάμε. Πολύ πάνω στο μόλι. Παιδιά, λύγησα. Θα πάω εκεί πέρα μία βάση. Δεν γίνεται. Τελικά θα πάμε. Μα είναι τεράστια η διαφορά. Εντάξει, ναι. Ό,τι δόλωμα πέφτει εκεί τσιμπάει και ό,τι δόλωμα έχει πέσει από εκεί δεν τσιμπάει. Κάτι γίνεται. Άι, μιλάμε τώρα, εντάξει. Πάμε εκεί. Λοιπόν, ήρθα εδώ. Ήρθα εδώ στη γωνία. Τσιμπάκανε τα ψάρια από τη δεξιά μεριά. Αυτό με την πορφύρα το κλείσαμε, έχει τσιμπήσει μόνο σε πορφύρα. Και να τα στοιχεία του εγκλήματος. Εδώ. Αυτά είναι από προηγούμενο ψάρεμα, προηγούμενο ψαρά. Όχι πολύ καιρό. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι είναι σε αυτό το σημείο. Οπότε πιστεύω να πιάσουμε κι άλλα ψάρια εδώ. Σε αυτή τη μεριά. Είναι καλή αυτή. Είναι μεγάλη πάνω. Μπράβο που σου πήρε. Όχι. Όχι. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Μάλλον θα κλείσουμε με τη χαμένη τσιπούρα. Με αυτή που έχασα. Δεν πειράζει, εντάξει, τώρα αυτό το βίντεο ήταν λίγο... Πώς θα το πω τώρα. Γρήγορο, καταρχήν είναι 6 ώρες ψάρεμα, ουσιαστικά είναι 1 η ώρα. 6 ωρίτσες ψάρεψαμε, όχι παραπάνω. Εντάξει, το θέμα είναι ότι θέλω να δω και από εσάς αν σας αρέσει να κάνω casting, αν σας αρέσει να δείξουμε το casting. Ούτως ή άλλως έχω σκοπό να κάνω κάποια βίντεο εγώ με τον Άκη τον Τινιακό και διάφορους μέσα που είναι πολύ βαθιά μέσα στο casting. Ένα ψαρεματάκι γρήγορο, έτσι, από θεραπεία από το προηγούμενο heavy. Εύκολα πράγματα, εδώ, τις βολές μας, κοντά στο σπίτι. Θα φύγουμε τώρα μία η ώρα γιατί μας περιμένει και τι μας περιμένει. Η γυναίκα μου να φάμε. Η γυναίκα σου να φάμε, αλλά τι μας περιμένει. Κοκκινιστό. Έτσι, κοκκινιστό μας περιμένει. Μοσχάρι. Ογκραντέν. Ποιος θα τα φάει αυτά, ρε. Εμείς. Καρβουνάκι. Και για γλυκό ένα μιλφέι. Πέντε διαφορετικά πράγματα. Θα παχύνω πολύ στα επόμενα βίντεο. Τέλος πάντων. Αυτό, θα ξανακάνουμε casting, να ξαναρθούμε πιο οργανωμένα. Και βλέπουμε. Τώρα βγάλουμε και τα καλάμια. Μπορεί να έχει καλά κίντερ έκπληξη επάνω. Γιατί φυσάει και δεν μπορούμε να δούμε και τις ψυχές καλά. Αν δεν έχει τίποτα, γεια σας. Αλλιώς θα σας χαιρετήσω σε λίγο που θα βγάλω το ψάρι. Λοιπόν, το πρωί είχε τσιπούρες. Φάγαμε σαν τους βίσονες. Όχι εγώ. Πάλι εγώ. Ο δε, εσύ. Το milkshake φταίει. Ναι. Φάγαμε σαν τα ζώα. Μια χαρά. Και τώρα ήρθαμε να ψαρέψουμε σουπιές και καλαμάρια. Σιγά μην πιάσουμε σουπιές. Θα πιάσουμε. Θα πιάσουμε, κάτι θα κάνουμε. Θα πιάσουμε. Ορίστε λοιπόν. Οπότε θα τις φάμε κι αυτές. Θα τις φάμε κι αυτές. Οπότε το πρωί για τσιπούρες. Και τσιπούρες, whatever. Και το απογευματάκι για καλαμάρια.
Πραγματικά, αν έκανα οποιοδήποτε άλλο ψάρεμα εκτός από έγκυνγκ αυτή τη στιγμή, θα έκανα με το δεν υπάρχει. Έχω φάει τόσο πολύ. Θα κλείνει τόσο... το κουβά τώρα, θα κλείνει το κουβά. Τόσο άσχημα, ναι, ναι, ναι. Έχουμε εδώ, θα κάνουμε μία βόλτα εδώ πέρα. Θα περπατήσουμε κανένα χιλιόμετρο. Στα Πέριξ, ναι, με τις καλαμαριές στα χέρια. Να πιάσουμε και κάνα καλαμάρι, να κλείσει ωραία αυτό το βίντεο. Δεν θα πάμε για ψάρεμα αύριο, δεν θα τις κρατήσουμε τις πιες. Όχι, ναι, ναι. Ή θα τις αφήνουμε ή θα τις κρατήσουμε να τις φάμε. Να κάνουμε τις τσιπούρες γεμιστές με σουπιές. Κάπως έτσι, ναι. Ή τις σουπιές γεμιστές με τσιπούρα, κάτι. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε. Τέλος πάντων, να περάσει το απόγευμά μας. Λοιπόν, Κυριακή είναι μια χαρά. Τσακ. Εν τω μεταξύ, πρώτος άρχισε τις τσιπούρες, πρώτος άρχισε και τις. Θα πιάσει την καλή τώρα εσύ. Για δούμε. Να την. Αυτό είναι. Πάμε. Στον κουβά. Πρώτη. Μετράμε τώρα νούμερα. Πρώτη. Όσον αφορά τη σουπιά, θέλει η καλαμαριέρα να βρίσκεται στο βυθό. Κοντά στο βυθό. Αν και θα τα πούμε πιο αναλυτικά σε αντίστοιχα βίντεο, αλλά ας τα πούμε και τώρα. Θα κάνετε και διακοπές ενδιάμεσα, θα σταματάτε λίγο την καλαμαριέρα να δείτε αν έρχεται κάτι από πίσω ή όχι. Κάθε φορά θα κοιτάτε πίσω, τα αρπάδια μην έχουν χόρτα, φύκια και ιστορίες. Τσακ. Μικρούλα. Δύο μέσα σε τρία λεπτά. Αυτό που θέλω να σας δείξω με το βίντεο είναι πόσο εύκολο είναι να πιάσετε τα δολώματά σας. Θα σας πω και στο μέλλον. Τέλος πάντων, αυτή είναι η δεύτερη. Αυτή είναι λίγο μικρή για φαγητό, δεν είναι? Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Δεν την αφήνουμε. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι, πίστεψε με. Ναι. Μια χαρά είναι. Λοιπόν. Λάτσι. Θα το δείτε και στο βίντεο που έβαλα με τα καλαμάρια από τη βάρκα. Κάθε φορά που πιάνετε ένα μαλάκι, είτε καλαμάρι είτε σουπιά, πρέπει να πλένετε. Άλλοι τα λένε γκένια πίσω, τέλος πάντων τα αρπάδια. Πρέπει να τα πλένετε. Δεν πρέπει να αφήνετε εδώ πέρα πίσω καθόλου μελάνη από την προηγούμενη. Τώρα με το καλάμι το κάνω έτσι εγώ. Το χτυπάω κάνα δύο φορές και έχει ξεπληθεί. Πριν κάνετε τη βολή να προσέχετε, μη σας έχει μπερδευτεί επάνω. Εντάξει. Λοιπόν, να θυμάστε ένα πράγμα όταν ψαρεύετε σουπιές για δόλωμα. Εντάξει. Μην κάθεστε σε ένα μέρος συνέχεια. Δεν γίνεται να κάθεστε όλη την ώρα. Δηλαδή, τις σουπιές της περιοχής εκεί πέρα του τόπου θα τις πάρετε στις πρώτες 10 ρηξίες. Δεν αξίζει. Θα κάθεστε όλο το βράδυ και άντε να πάρετε άλλη μία-δύο. Οπότε, καλύτερα να καλύπτετε τόπο, παραπάνω τόπο, και να κάνετε σε πολλά σημεία από λίγες βολές, παρά να πάτε σε ένα σημείο και να το κοπανάτε εκεί πέρα μέχρι να έρθει η δευτέρα παρουσία. Αλλάζουμε σημεία όταν ψάχνουμε δολώματα. Ναι, ναι. Κι άλλο δολωματάκι. Ωραίος. Καμιά φορά μην νομίζεις ότι πρέπει να κάνετε και βολή. Μπορεί να είναι από κάτω. Αν έχει μισό μέτρο βάθος, έχει πετρούλες γύρω γύρω, είναι κατάλληλα. Μπορείτε να ρίχνετε και κοντά. Όπως έριξα εγώ. Οπ. Ναι, ωραία. Καμιά φορά η σουπιά μπορεί να σας φύγει. Μην αγχώνεστε, ξαναρίξτε την καλαμαριέρα λίγο πιο πίσω από εκεί που σας έφυγε, θα ξαναπάει. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είναι και πολύ έξυπνες. Πάνε πολλές φορές. Να, πάμε. Όχι. Okay. Πάλι. Αυτή είναι πολύ μικρή, με ταλαιπωρεί ώρα τώρα.
Όταν καμία φορά χάνετε τη σουπιά εδώ μπροστά, μετά ρίξτε λίγο πιο πίσω, αλλά μην τραβάτε πολύ. Αφήστε την καλαμαριέρα εκεί, κάντε μικρές σκηνές, φέρτε τη λίγο και αφήστε την εκεί την καλαμαριέρα. Θα πάει αυτό. Η τρίτη φορά! Οπ, και μας έφυγε και εδώ. Ναι. Άριστε. Η τρίτη φορά που τσίπησε. Εδώ την κυνήγαγα. Πιανότανε, το άφηνε. Πιανότανε, το άφηνε. Για τέτοιο μεγέθος σουπιές θα χρησιμοποιείτε μικρές καλαμαρίες. Τώρα αυτή παρά είναι μικρή μέχρι και για δόλωμα, οπότε δεν τη χρειάζομαι, να την αφήσουμε. Φτάξε λίγο. Ναι. Το μέγεθος της σουπιάς δεν έχει να κάνει, είναι θέμα τύχης. Τι σουπιές έχει εκείνη τη φάση εκεί που είστε. Εσείς βασικό είναι να κάνετε σωστά τις κινήσεις. Και είτε είναι μεγάλη είτε είναι μικρή, θα τις πιάσετε. Λοιπόν, η ουσία είναι, τι ήθελα να σας πω. Αν θέλετε και ασχοληθείτε λίγο, θα πιάσετε και τις σουπιές σας και θα πάτε και για ψάρεμα με τις δικές σας σουπιές. Θέλει λίγο χρόνο, ναι, το δέχομαι. Αν δεν τον έχετε το χρόνο, πάσω. Αλλά είναι εύκολο. Τώρα, αυτό το βίντεο σήμερα, είδατε, το πρωί πήγα για τσιπούρες, τώρα το βράδυ ήρθα για σουπιές, ας πούμε. Ουσιαστικά είναι ένας προπομπός για αυτά που έρχονται. Δεν είναι κάτι ολοκληρωμένο, είδατε, δεν σας μίλησα ούτε για καλαμαριέρες, ούτε για κόλπα, ούτε πώς και τι, λίγα πράγματα. Θέλω να σας πω με αυτό το βίντεο, για τους φίλους που κάνουν casting, ότι θα υπάρχουν πολλά βίντεο με casting στο μέλλον, όχι μόνο ψάρεμα από μένα, αλλά θα κάνω βίντεο με τους πολύ καλούς του είδους, με τον Άκη Τινιακό, όλοι το ξέρετε, και τα λοιπά και τα λοιπά, και για το egging. Θα υπάρχουν αυτά τα ψαρέματα στο κανάλι, με τους κατάλληλους ανθρώπους θα μας μιλήσουν για τα τεχνικά θέματα, για το πόσο κοστίζει η τεχνική και πολλά άλλα πράγματα. Γι' αυτό έκανα αυτό το βίντεο, για να καταλάβετε τη συνέχεια. Ελπίζω να έχετε καλή ανταπόκριση. Γράψτε μου στα σχόλια αν σας αρέσει αυτή η ιδέα να ασχοληθώ με αυτές τις τεχνικές. Όχι εγώ προσωπικά, με βοήθεια και με παρέα τους κατάλληλους. Κανένας δεν τα ξέρει όλα και κανένας δεν τα ξέρει όλα καλά. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά πάλι καλά, έχω αρκετούς φίλους εδώ στο σαν Χριστόφορος και σαν κανάλι. Οπότε να είστε καλά. Αυτό ήταν το βίντεο σήμερα, ελπίζω να το διασκεδάσετε. Θα το αφιερώσω βέβαια στο φίλο μου τον Δημήτρη που μου έκανε παρέα όλη μέρα και ταλαιπωρήθηκε για να βγάλω αυτό το βίντεο. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, τα λέμε στο μέλλον με εκτενέστερα επεισόδια για την κάθε τεχνική. Γεια σας. Φέρ το παιχταρά. Ωραία μεγάλε. Άστα τσιμπάει. Τι τέρας είναι. Πήγε κουλό, τρελαφή. Γεια σου ρε Χριστοφοράκλα. Πιάσω ρε, πιάσω ρε, πιάσω ρε. Σε θέλω να σε έχω τώρα, παιδί μου.